Δεν ξέρω. Πάμε σε κόσμο. Βαζάγκα, δίαιτα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Καλά. Καστοριανός εξαφανίστηκε και πάλι. Ορίστε. Έχασε τον Ολυμπιακό, εξαφανίστηκε ο Καστοριανός. Ο Καστοριανός. Ήταν την Κυριακή στην Νέα Μαρμίτα. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε καλά. Αυτά που είχε πει ο Παοξής ο προηγούμενος ο παλιός έχει μεγάλο δίκιο. Έτσι είναι τα πράγματα. 170 μας φάζανε. 180 ήταν. Και εσείς φάζατε τις μισές ομάδες. Από τον Ταϊφά, από τον. Πώς το λένε τον άλλο, τον Γουλανδρή. Ναι. Πώς το λένε τον άλλο, τον. Τέλος πάντων. Για τους προπονητές του Ολυμπιακού. Να πούμε λίγο για τους προπονητές της ΑΕΚ. Τροχανάς, Ψωμιάδης. Όλοι αυτοί Big Mac. Big Mac με τα λεφτά και τα πιστόλια. Και λένε τώρα οι αξίες ότι πήγαν πέρσι με τα πιστόλια μέσα για να πάρουν το μάτς. Δεν πήγαν με κανένα πιστόλι μέσα. Είμαστε μια ζωή αδικημένοι. Καημένη την ομάδα, αδικημένη. Λοιπόν, άκου να δεις. Και επειδή είπε και ο Γρηγόρη. Γρηγόρη, μ' ακούς. Ναι. Ναι, εσύ. Επειδή είπε ότι κέρδισε το πέναλτι του Ολυμπιών και όχι θα αν το έδινε στο Ολυμπιακό. Για μένα. Ζηνιάζαμε. Δύο το μαρκάρουν και ένα το πετάει κάτω. Το βάζει. Αλέξανδρε, μπορώ να έχω τη δική μου γνώμη. Η δική σου γνώμη μπορεί να έχει, αλλά μην λες τα άσπρα μαύρα και τα μαύρα άσπρα. Γιατί ρε, τι είπα. Πες και λίγο γκρίζο. Όχι, δεν είναι. Εγώ δεν το έδινα πέναλτι. Ο Άρης πώς θα και. Έχω το δικαίωμα να λέω ότι εγώ δεν το έδινα πέναλτι. Τον βρήκε, Γρηγόρη, τον βρήκε. Τον ναι. Γιατί να μην το έδινες, φίλε, γιατί δεν θα το έδινες. Ρε, Αλέξανδρε. Βούτυξε δηλαδή, δεν θα πει ότι βούτυξε ο Λιμνιός. Για μένα το κερδίζει ο Λιμνιός, δεν το κάνει ο αμυντικός. Τι, αν του κερδίζει, αλλά βούτυξε ο λίγο πέναλτι. Δεν είπα, δεν είπα βούτυξε. Δεν είπα βούτυξε. Ρε εσύ, δεν είπα βούτυξε, μην αλλάζει τα λόγια μου. Είπα ότι το κερδίζει. Το κερδίζει. Σαν να λες, άλλο το κερδίζει, άλλο το βούτυξε, άλλο το είναι πέναλτι. Δεν είπα βούτυξε, ρε εσύ, εγώ δεν το σφύριζα. Δεν το έδινα πέρα, δεν έχω το δικαίωμα. Συγγνώμη, τον βρήκε. Τόσα χρόνια. Στάσου, ρε. Εκεί που έφτιαξε. Ο Λιμνιός βάζει το πόδι του στα πόδια του αμυντικού. Δεν τα βάζει ο αμυντικός. Αυτό λέω εγώ. Ο Λιμνιός είναι γρήγορος και έπαιρνε μέσα στην περιοχή. Πώς έβαζε τα πόδια του ο Λιμνιός. Ρε, μπορώ να έχω τη δική μου άποψη. Σεβαστή άποψή σου, αλλά δεν ισχύει, ρε φίλε. Τι σου λέω, ότι δηλαδή κέρδισε άδικα ή δεν μπορεί να κερδίσει. Τι θέλετε να σκαϊδεύουν τα φτάκια. Λοιπόν. Καταρχήν, το ΠΟΚ κατέστρεψε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γνωστό είναι αυτό. Δεν υπάρχει κράτος. Εσείς δηλαδή δεν συμμετέχετε σε αυτό το σε αυτή την καταστροφή. Αυτή την καταστροφή τη βάλω και εγώ που με λαμόγιο όπως όλοι οι Έλληνες. Άντε, γεια. Ο Κώστας μου κάνει, μου λέει ότι κάνει rotation ο προπονητής του της Βέρειας, οπότε ο Άσος μάλλον δεν χαράει. Τι κάνει rotation. Ναι. Η Βούλα η Πλατυπόδα μου λέει ότι χθες κατά τις 11 το πρωί εθεάθηκα φαλακρός δρομέας να κάνει τζόκινγκ δίπλα από τα στρατεύματα που ήταν έτοιμα να παρελάσουν και πρέπει να τους ψήρισε πάνω από 20 κινητά τηλέφωνα. Εγώ να ψηρίσω. Η Βούλα λέει τέτοια πράγματα, δεν ξέρω. Ο Κιμπόκο ήταν κάτω, μπερδεύεται. Αυτή πήγε και έβλεπε. Ο Κιμπόκο ήταν κάτω, μπερδεύεται. Παρακαλώ, ναι. Ήθελε να μπει στο πλοίο των Δηλών, πώς λέγεται το πλοίο, το Βέλος. Πάμε. Στο πλοίο των Δηλών πήγανε να πούμε καιρό ειρήνης να ζητήσουν άσυλο στην Ιταλία. Αν είναι δυνατόν και το έχουν το πλοίο εκεί και το βλέπει ο κόσμος. Θα πάμε το Κόρτεμπα να πω μέσα στο πλοίο, θα το βουλιάξω να πούμε. Μα θα το βουλιάξω, πραγματικά σας το λέω. Ναι. Τόσο πολύ τα νεύρα με σπάει, το βλέπω κάθε φορά που πάω και τρέχω εκεί πέρα κάτω. Μου σπάει τα νεύρα. Μου σπάει τα νεύρα. Καιρό ειρήνης πήγε ο άλλος να ζητήσει πολιτικό άσυλο από το φόβο του. Ο Λυσγάρας είναι ο παίκτης ο οποίος επέτυχε το γκολ της Ξάνθης από όλο Λάρισα Ξάνθη. Δεν είναι σχόρη μη χρόνου. Ο Λυσγάρας, στόπερ. Έλα, φίλε, ναι.